Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα σύντομο βίντεο για να σα ενημερώσω. Εάν δεν το έχετε ήδη ακούσει σε κάποιο βίντεο που το αναφέρω, γιατί δεν έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό, ότι το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Νοεμβρίου 2023 έχει προγραμματιστεί να γίνει το τρίτο διαζώσει ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήριο, το οποίο θα γίνει σε τέσσερις ομάδες. Είχαμε ξεκινήσει το Μάιο που μας πέρασε, κάναμε την πρώτη διαζώση συνάντηση, το πρώτο ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι, το οποίο δεν είναι σεμινάριο, είναι ένα είδος masterclass. Άρα σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο κανάλι μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον έξι μήνες, οι οποίοι παρακολουθούν συστηματικά τα βίντεο και έχουν μια περισσότερη περιέργεια ε, επιθυμία να μάθουν πράγματα για τον εαυτό τους. Και θα δείτε ποιο είναι το θέμα του εργαστηρίου μετά. Παρακαλώ άνθρωποι οι οποίοι δεν παρακολουθούν τα βίντεο, δεν είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες που αναλύουμε εδώ στο κανάλι, δεν γνωρίζουν ή δεν συμφωνούν με τους κανονισμούς λειτουργίας της κοινότητας να μην κάνουν αίτηση για τα εργαστήρια, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε από εκεί που είμαστε να πάμε λίγο παραπάνω. Γι' αυτό το ονομάζω masterclass. Δεν είναι βασικό εργαστήρι, είναι εργαστήρι το οποίο θα βοηθήσει στην πιο ενδελεχή κατανόηση των ενιών του ναρκισισμού, της συνεξάρτησης και του ασφαλού στυλ δεσμού. Η πρώτη σειρά ψυχοεκπαιδευτικών εργαστηρίων έγιναν μέσα Μαΐου του 2023 και η δεύτερη μέσα Ιουνίου του 2023. Είχαμε πει ότι θα επιστρέφαμε τον Οκτώβριο. Τελικά ο Οκτώβριος ήταν ένας δύσκολος μήνας λόγω αυτοδικητικών εκλογών και έτσι η συνάντηση στην Αθήνα διαζώσης, από κοντά δηλαδή, έχει μεταφερθεί για το Σοβατοκύριακο 4 και 5 Νοεμβρίου 2023. Θα γίνει στον ίδιο χώρο που έγινε και τις προηγούμενες δύο φορές. Είναι το ξενοδοχείο V1935 Hotel Apartments στην Οδό Βουλής στο Σύνταγμα και θα έχει τέσσερις ομάδες. Έχουμε σχηματίσει τέσσερις ομάδες από τις προηγούμενες δύο συναντήσεις, τον Group 1, τον Group 2, τον Group 3 και τον Group 4, οι οποίες θα έχουν από μία συνάντηση. Τον Group 1, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023, από τις 12 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τον Group 2, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ τον Group 3 την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα και τον Group 4, το τέταρτο Group δηλαδή, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Το θέμα του σεμιναρίου θα είναι τι είμαι τελικά, τι στυλ προσωπικότητας έχω, έναν αρκισιστικό, δύο συνεξαρτόμενο, τρία στυλ προσωπικότητα. Και ξεκαθαρίζω ότι το στυλ προσωπικότητα αφορά σε μια υγιή προσωπικότητα που έχει ασφαλέ συναισθηματικό στυλ προσκόλληση, λειτουργία και σύνδεση. Έχω ετοιμάσει χθε το βράδυ το υλικό για αυτά τα διαζώσει ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια. Και είναι πολύ ωραίο για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, τι σημαίνει συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα και τι σημαίνει υγιέ στυλ προσωπικότητα ασφαλή συναισθηματικός δεσμός, σύνδεση, λειτουργία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει αρκετές ερωτήσεις, παύλα δηλώσεις, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ποια χαρακτηριστικά ίσως έχουμε στην προσωπικότητά μας. Ε, θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό το εργαστήρι για όσους διαιρωτούνται Μήπω είμαι συνεξαρτώμενο, μήπω είμαι μήπως ένα μήπω έχω έναν αρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Θα μα δοθεί και η ευκαιρία να εξηγήσουμε ποιο είναι το επιθυμητό στυλ προσωπικότητα, αν θέλετε, το υγιέ στυλ προσωπικότητα αυτό του ανθρώπου, ο οποίο μπορεί να δημιουργήσει ασφαλεί δεσμού με τον εαυτό του και με του άλλου ανθρώπου. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια α, δουλειά να κάνουμε με τον εαυτό μα για να αξιολογήσουμε. Τι χαρακτηριστικά τυχόν έχουμε στην προσωπικότητά μας και πώς θα μπορούσαμε αυτά τα χαρακτηριστικά να τα βελτιώσουμε για να αποκτήσουμε ε, καλύτερη ζωή. Γιατί στην ουσία ένας άνθρωπος με ασφαλές στήλ μου, ένας άνθρωπος με μια υγιή προσωπικότητα μπορεί να ζήσει και μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, το εργαστήρι θα γίνει διαζώση στην Αθήνα το Σάββατο 4 και 5 Νοεμβρίου 2023. Προτεραιότητα. Για τη συμμετοχή στο εργαστήρι έχουν οι άνθρωποι που ήδη συμμετείχαν στα προηγούμενα εργαστήρια και έχουν δηλώσει. Θέλω εδώ να, α, να απευθυνθώ σε όσους είχαν συμμετέχει είτε μόνο στο πρώτο είτε μόνο στο δεύτερο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο έχουν βγει από τις ομάδες στο Viber να τους ενημερώσω ότι εάν θέλουν να συμμετέχουν στο τρίτο ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήριο ότι πρέπει να μου στείλουν εκ νέου email. Το email μου είναι thekla.gr και στον τίτλο του email να γράφουν α, ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι στην Αθήνα και να ζητούν πληροφορίες για το πώς μπορούν να συμμετέχουν ξανά. Έχουμε κάποιες ομάδες στο Viber, ένα group chat στο Viber για το πρώτο, group, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο, στο οποίο α, βάζω μέσα ανακοινώσεις σε σχέση με τις σύναντες. Κοιτάζοντας τώρα τις ομάδες βλέπω ότι είναι γεμάτο το πρώτο γκρουπ αυτό του Σαββάτου 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα, ίσως χωράει ένα-δύο άτομα ακόμη. Το δεύτερο γκρουπ έχει 11 θέσεις, το τρίτο γκρουπ 14 θέσεις, το τρίτο γκρουπ είναι αυτό που είναι την Κυριακή 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα και το τέταρτο γκρουπ το οποίο είναι 5 το απόγευμα την Κυριακή με 9 το βράδυ έχει 10 θέσεις, δηλαδή σύνολο υπάρχουν 35 θέσεις. Οι υπόλοιπε έχουν γεμίσει. Οπότε αν ενδιαφέρεστε στείλτε μου σήμερα email για να προλάβετε τη θέση σας Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν για να συμμετέχει στα διαζώσεις ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια στην Αθήνα Να μου στείλει ένα email θεκλαπετρίδου.gr Και στο θέμα του email να λέει πληροφορίες για τα εργαστήρια ε, Επίσης θέλω να πω σε όσου είστε εκτό Αθηνών ή είστε στην Αθήνα και δεν μπορείτε, εκείνε τι μέρε, ότι το ίδιο ακριβώ θέμα θα το κάνουμε και στο webinar στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή το ερχόμενο Σάββατο, το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023, 6 το απόγευμα μέσω Zoom όσοι συμμετέχουν στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής, στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω, θα έχουν πρόσβαση στο webinar το οποίο θα έχει το ίδιο θέμα. Τι στυλ προσωπικότητα έχω. Ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα, είμαι ναρκισιστή, είμαι συνεξαρτόμενο ή έχω ένα υγιέ στυλ δεσμού και μια υγιή προσωπικότητα. Λοιπόν, ε, και επίση, όσοι βρίσκεστε στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο και δεν μπορείτε να συμμετέχετε στο webinar που θα γίνει η ώρα 6 το απόγευμα, θα ξεκινήσει η ώρα 6 το απόγευμα την 28 Οκτωβρίου 2023, μην ανησυχείτε. Το θεωρητικό μέρος, όπως κάνουμε κάθε φορά, θα αναρτηθεί στην κοινότητα. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος να δει εκ των υστέρων, να ακούσει στην ουσία εκ των υστέρων, γιατί είναι χωρίς εικόνα μόνο ήχο, να ακούσει εκ των υστέρων το θεωρητικό μέρος, δηλαδή το κομμάτι εκείνο που έχει να κάνει με τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους, γιατί πρόκειται για εργαστήρια. Υπάρχει ένα θεωρητικό μέρος και ένα πρακτικό μέρος. Λοιπόν, ε, κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω αυτό το βίντεο, γιατί το ανέφερα σε δύο-τρία βίντεο ότι θα έρθω στην Αθήνα, αλλά... Κάποιοι μου έστελαν χθε και λένε «Μα θα στην Αθήνα, γιατί δεν είπε τίποτα». ένα ε, λέω, αυτό είναι το κάλεσμα. <χει> το email μου στην περιγραφή του βίντεο. Φιλιά. Υπενθυμίζω φυσικά ότι δεν λαμβάνω πλέον email για να μου γράφετε τις ιστορίες σας ή να με ρωτάτε να σας πω τι να κάνετε με τη ζωή σας. Λαμβάνω email αυστηρά μόνο για να δώσω πληροφορίες για τα διαζώσεις ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια που θα γίνουν ουσιαστικά σε δύο εβδομάδες, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα. Καλή αντάμωση.